Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ο γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής από τη Μονή Βατοπεδίου και οι πνευματικές διδαχές του θα μας συντροφεύσουν στη σημερινή μας εκπομπή, στη σημερινή μας αγιορείτικη οδηπορία. Πρώτα όμως να σας δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την Πειραϊκή Εκκλησία, το 4118602 και το 4118640, στα οποία η τηλεφωνήτριά μας, η Φίβη Κωνσταντέλου, όπως πάντα καταγράφει τα μηνύματά σας. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας το βιβλίο με τον τίτλο «Ο γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής, βίος, διδασκαλία, η δωδεκάφωνος Σάλβιξ» της σειράς «Ψυχοφελή Βατοπεδινά». Και πάμε κατευθείαν στο κεφάλαιο που αναφέρεται στη διδασκαλία του. Περί επιγνώσεως του Θείου Θελήματος. Η ζωή μας κοντά στο γέροντα είχε χαρακτήρα μάλλον παιδικότητος παρά όριμης καταστάσεως. Η προσπάθειά μας σε βασικές γραμμές στρεφόταν προς τη μοναστική παράδοση και βιάζαμε τον εαυτό μας όσο γινόταν στα τυπικά μας καθήκοντα. Εκείνο που έλειπε ήταν ουσιαστικά η διάγνωση μιας διακριτικής πείρας για την αξιολόγηση των καταστάσεων, ώστε να μην μας διαφύγει σε βάθος, πλάτος και ύψος το πνευματικό μέγεθος του γέροντος. Σε μια όριμη ηλικία πια, όταν δεν βρισκόταν μαζί μας ο γέροντας, καταλαβαίναμε το βάθος των λόγων και των πράξεων που ακόμα και σε λεπτομέρειες, ενώ όταν ζούσε φαινόταν στην απειρία μας ενιγματικά και ακατανόητα. Η προσπάθειά μας να πειθαρχούμε και να μην λυπήσουμε το γέροντα γινόταν με όλες τις φτωχές μας δυνάμεις. Βλέπαμε το γέροντα να μην επιχειρεί ποτέ τίποτα χωρίς να κάνει προηγουμένως προσευχή. Εμείς τον ρωτούσαμε για κάτι μελλοντικό ή της επόμενης μέρας και εκείνος απαντούσε ότι θα μας έλεγε αύριο. Ο σκοπός ήταν να προηγηθεί η προσευχή. Η επιθυμία μας συγκεντρωνόταν στην γνώση του Θείου Θελήματος, πώς πρέπει να αναγνωρίζει κάποιος το Θείο Θέλημα. Μας έλεγε: «Γι' αυτό ρωτάτε, παιδιά, που είναι το βασικότερο πράγμα?» Εμείς τον προκαλούσαμε με περισσότερη περιέργεια.
«Μα, γέροντα, δεν είναι πλήρως γνωστό το θέλημα του Θεού, διαμέσου των γραφών και όλης της Θείας Αποκαλύψεως. Τι άλλη απορία πρέπει να έχουμε εμείς ως μοναχοί, αφού τα πάντα είναι στη ζωή μας κανονισμένα?» Και ο γέροντας απαντούσε: «Ο Θεός να σας δώσει σύνεσιν εν πάσιν. Ο Όσιος Νείλος ο Καλαβρός ευχόταν να του δοθεί νοήν και λέγειν κατά το Θείο θέλημα. Περιεκτικά, η αγαθοεργία και κάθε άλλη εντολή είναι θέλημα του Θεού, αλλά η λεπτομέρεια που το συνοδεύει είναι άγνωστη. Τι γάρ έγνω νουν Κυρίου?» Και πάλι: «Τα κρίματα Κυρίου οσί άβυσσος πολύ». Το Θείο θέλημα δεν διακρίνεται μόνο από τον χρόνο, αλλά και από τον τόπο, τα πρόσωπα, τα πράγματα, καθώς και από την ποσότητα, τον τρόπο και την περίσταση. Και μόνον αυτό, ο ίδιος ο άνθρωπος, όταν αλλάζει διάθεση, μεταβάλλει πολλές φορές και τη Θεία απόφαση. Ως εκ τούτου, δεν είναι αρκετό να γνωρίζει κάποιος τη γενική έκφραση του Θείου θελήματος. Χρειάζεται να έχει και την ειδική κρίση του θέματος που απασχολεί, γιατί μόνο έτσι είναι βέβαιη η επιτυχία. Ο κύριος στόχος του Θείου θελήματος είναι η έκφραση και εκδήλωση της Θείας Αγάπης, γιατί ο σκοπός όλων των κινήσεών μας είναι να γευθούμε το πλήρωμα της αγάπης Του. Εφόσον «κάντε ζώμεν, κάντε αποθνίσκομεν» του Κυρίου εσμέν, άρα το θέλημα που ζητάμε, όσο και αν φαίνεται ότι είναι προσωπικό ή κάποιο από τους γνωστούς μας, έχει το κέντρο του βάρους του στο Θείο πρόσωπο, για χάρη του οποίου ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν, ξεχάστε την Κυριακή προσευχή στον κήπο της Γεθσημανή: «Ή δυνατόν παρελθέτω πλην ουχ ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ». Κάθε προσπάθεια που γίνεται με σκοπό την υπακοή στο προσκυνητό Θείο θέλημα, αν δεν έχει ως βάση την αγάπη προς Αυτόν, κινδυνεύει να είναι ανθρώπινη ενέργεια ή, καλύτερα, αδυναμία. Αν κατά τον Παύλο οφείλουμε υποτάσσιν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού, γιατί ουκ εσμένε Αυτόν, πώς θα γίνει συνειδητό στον υπήκοο αν δεν γίνει με ακρίβεια γνωστό το θέλημα του Θεού για την περίπτωση αυτή? Άλλωστε, και η Θεία Χάρις που ακολουθεί, προς την οποία και σπέβδουμε, φανερώνεται μόνο στην τελεία υπακοή. Όταν λοιπόν θέλετε να μάθετε το θέλημα του Θεού, θα αφήσετε τελείως το δικό μας μαζί με κάθε άλλη σκέψη ή πρόγραμμα, και με πολύ ταπείνωση θα ζητήσετε την προσευχή σας, την επίγνωσή του, και ό,τι θα φανερωθεί ή θα βαρύνει στην καρδιά σας, κάντε το και θα είναι το θέλημα του Θεού. Όσοι έχουν περισσότερη παρησία και καλή συνήθεια να προσεύχονται γι' αυτό, ακούν μέσα τους ευκρινέστερα την πληροφορία, γίνονται προσεκτικότεροι στη ζωή τους και δεν κάνουν τίποτε χωρίς τη Θεία πληροφορία. Υπάρχει κι άλλος τρόπος επιγνώσεως του θελήματος του Θεού που χρησιμοποιεί γενικά η Εκκλησία: η συμβουλή διαμέσου των πνευματικών πατέρων ή εξομολόγων, η μεγάλη ευλογία της υπακοής που επισκιάζει ευεργετικά όσους την εκτιμούν, γίνεται γνώση σε ό,τι αγνοούν, και σκέπη και δύναμη να εφαρμόσουν τη συμβουλή εντολή, γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται στους υπηκόους με την πατρική του ιδιότητα. Η τελειότητα της υπακοής ως παναρετής εξομοιώνει τους οπαδούς της με τον Υιό του Θεού, ο οποίος έγινε υπήκοος μέχρι Σταυρού. Και όπως δόθηκε στον Ιησού μας κάθε εξουσία και όλη η ευδοκία του Θεού Πατέρα, έτσι δίνεται και στους υπηκόους η πληροφορία του Θείου θελήματος και η χάρις προς την επιτυχή και τέλεια
εκτέλεσή του. Όσοι ρωτούν πνευματικούς ανθρώπους για να μάθουν το θείο θέλημα, ας γνωρίζουν την εξής λεπτομέρεια. Το θέλημα του Θεού δεν αποκαλύπτεται μαγικά, ούτε έχει θέση σχετικότητος, αφού δεν περικλείεται στα στενά πλαίσια της ανθρώπινης λογικής. Συγκαταβαίνει ο Πανάγαθος Θεός στην ανθρώπινη αδυναμία και πληροφορεί τον άνθρωπο που καταρχάς πιστεύει απόλυτα και ύστερα ταπεινώνεται διψώντας με πόθο την πληροφορία και έχοντας τη διάθεση να την εκτελέσει. Γι' αυτό με πίστη και ευγνωμοσύνη αποδέχεται τον πρώτο λόγο του πνευματικού οδηγού που τον συμβουλεύει. Όταν όμως οι προϋποθέσεις της πίστεως, της υπακοής και της ταπεινώσεως δεν συμβαδίζουν και αντιλέγει ή αντερωτά και το χείριστο σκοπεύει να ρωτήσει και άλλους, τότε το θέλημα του Θεού καλύπτεται καθώς ο ήλιος από τα σύννεφα. Το θέμα αυτό είναι λεπτό και χρειάζεται πολύ προσοχή. Λέει ο Αββάς Μάρκος, «Άνθρωπος υποτίθεται το πλησίον καθά επίσταται, Θεός δε ενεργεί το ακούοντι καθά επίστευσεν». Απαραίτητη προϋπόθεση στην αναζήτηση του θείου θελήματος να είναι να καταστεί αυτός που το ζητάει δεκτικός αυτής της αποκαλύψεως, γιατί όπως προανέφερα το ή θείο θέλημα με τον υπερφυσικό του χαρακτήρα δεν περιέχεται ούτε εισέρχεται μαγικά σε θέσεις και τόπους και όργανα, αλλά αποκαλύπτεται μόνον στους άξιους αυτής της θείας συγκαταβάσεως. Τώρα θυμάμαι τι συνέβαινε και σε μας όταν ρωτούσαμε τον γέροντα να μας πει το θέλημα του Θεού. Είχαμε συνηθίσει από την προηγούμενη πείρα και δεχόμασταν τον πρώτο λόγο του ως απόλυτο, χωρίς αντίρρηση. Έτσι όλα γίνονταν κατευχήν, ακόμα και εκεί που υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες στηριζόμενες στην ανθρώπινη λογική. Ξέραμε ότι αν προβάλαμε κάποια αντιλογία με εύλογες προφάσεις κατά την κρίση μας, ο γέροντας θα υποχωρούσε λέγοντας «κάντε όπως νομίζετε», αλλά η μυστηριώδης δύναμη και σκέπη της επιτυχίας χανόταν από εμάς. Άρα, ο πρώτος λόγος του Πνευματικού Πατέρα, όταν γίνεται αποδεκτός με πίστη και υπακοή, εκφράζει το θείο θέλημα. Στη γενικότερη μορφή του, το θέμα είναι πολύπλοκο και δυσδιάκριτο, γιατί όπως γνωρίζουμε και στους τελείους ακόμα δεν είναι πάντοτε γνωστό το θείο θέλημα. Ιδίως όταν το απαιτεί ο άνθρωπος μέσα σε περιορισμένα χρονικά όρια. Άλλοτε προκύπτει δυσχέρεια και από την κατάσταση του ανθρώπου που ενδιαφέρεται. Ανάλογα με το βαθμό που είναι ελεύθερος από εμπαθείς τάσεις και επιθυμίες που επηρεάζουν τις κινήσεις και τις αποφάσεις του, επιβάλλεται και υπομονή. Εγώ προσωπικά άκουσα από πνευματικό πρόσωπο και κατά πάντα αξιόπιστο ότι παρακάλεσε το Θεό να του φανερώσει το θέλημά του για ένα ζήτημα της προσωπικής του ζωής και πήρε την πληροφορία που ζητούσε μετά 42 χρόνια. Και εγώ με τη ραθυμία μου τρόμαξα θαυμάζοντας τη δική του σιδηρά υπομονή. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η διάγνωση του θείου θελήματος είναι ένα από τα λεπτότερα και πολυπλοκότερα θέματα στην πνευματική ζωή. Ιδιαίτερα ισχύει αυτό για όσους προσπαθούν να γνωρίσουν το θέλημα του Θεού
με την βοήθεια της προσευχής. Αυτό, αν και ενδείκνυται σύμφωνα με το «κρούετε, ζητείτε και αιτείτε και δοθήσετε ημίν», εν τούτης προϋποθέτει υπομονή, δοκιμασίες, πειρασμούς και πείρα για να εκλείψουν τα πάθη και το ίδιον θέλημα, που αποστρέφεται η άκρα λεπτότητα και ευαισθησία της Θείας Χάριτος. Πάντως, είτε είναι κοπιαστικό, είτε χρειάζεται υπομονή, η προσευχή παραμένει απαραίτητη ως το μοναδικό μέσο κοινωνίας με το Θεό και ο μόνος τρόπος να γνωρίσουμε το Θείο θέλημά Του. Κάνουμε όμως τώρα ένα μικρό διάλειμμα και μεταφερόμαστε μέχρι το κατανεκτικό παρεκκλήσι της Παναγίας της Παραμυθίας στη Μονή Βατοπεδίου, από όπου θα ακούσουμε τους πατέρες να ψέλνουν ένα απόσπασμα από τον παρακλητικό κανόνα. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, ναός σου το Αγίο, πίστην προσιώτες, ιδία σου σε σώσον.
Αγγελίας ημώνας εδώκαμε, ποτέ το σχήμα ελάβομεν το Θεό ημών. Δώσα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μόνοι Ιησού την Αγία ανωπαραμυθία του εμφυλίου πολέμου απάλατε, όπως Υιό σου δοξάζει τευθείον όνομα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, περαίνοντες τον ύμνο αγγέλεσι βόμεν, οι θαυμαστοί σου εικόνοι προσπίθοντες, με τα δακρύων ετούντες δεσμάτων άφεση. Είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία που ακούτε μέσα από τη συχνότητα των 91,2 FM στην περιοχή της Αττικής, στις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τους δορυφόρους Hotbird και Eurobird σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο και σε όλο τον πλανήτη μέσα από τη διεύθυνση www.pe912fm.com και την εκπομπή «Το Άγιον Όρος στην Οδηπορία μας», που σήμερα είναι αφιερωμένη στη διδασκαλία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή. Περί προγράμματος και ακαταστασίας. Ανάμεσα στα καθήκοντα που μας δίδασκε ο αείμνηστος γέροντας κατά τις πρώτες ημέρες της σοφής καθοδηγήσεώς του ήταν η εφταξία και το πρόγραμμα, ενώ περιέγραφε την ακαταστασία με τα μελανότερα χρώματα. Συχνά μας ανέφερε το απόφθεγμα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου: «Εν εις μη υπάρχει κυβέρνησης, πίπτουσιν ως περφύλα», που καθώς μας έλεγε σημαίνει την απουσία προγράμματος. Συνήθιζε επίσης να αναφέρει και διάφορα περιστατικά από τη ζωή νεωτέρων γερόντων και ιδίως του γέροντος Θεοφυλάκτου, ο οποίος διέπρεψε σε αρετές και πνευματικά χαρίσματα στα εσυχαστήρια του Αγίου Αρτεμίου. Ο γέροντας Θεοφύλακτος έζησε σε όλη τη ζωή του ως ασκητής και ησυχαστής με αυστηρή νηστεία. Δεν έτρωγε ούτε λάδι. Κάποτε δέχτηκε έναν υποτακτικό, τον μετέπειτα Αρσένιο, και του είπε λακωνικά, γιατί ο ευλογημένος εκρατεύονταν και στην ομιλία του: «Άκουσε παιδί μου, αν θα μείνεις μαζί μου θέλω να έχεις στη ζωή σου τάξη και πρόγραμμα, γιατί χωρίς αυτά δεν γίνεσαι καλόγυρος. Κοίταξε γύρω τα πράγματά μας, καθώς σου τα δείχνω. Εκεί είναι το σταμνί μας, εκεί είναι το κύπελο, εκεί είναι οι λεκάνες, εκεί είναι το παξιμάδι και τα υπόλοιπα όπως τα βλέπεις. Θέλω να τα βρίσκω πάντοτε εκεί. Αν τυχόν κάνεις λάθος, την πρώτη φορά θα σου υπενθυμίσω τη σωστή θέση του πράγματος. Αλλά δεν θα ανεχθώ να συμβεί αυτό για δεύτερη φορά. Αν συνεχίσεις για τρίτη φορά την ακαταστασία, θα σε παρακαλέσω να πάρεις τα πραγματάκια σου και να φύγεις, για να μην ταράζεις τουλάχιστον εμένα, αφού εσύ δεν θα θέλεις έτσι να ωφεληθείς». Ο αείμνηστος γέροντάς μας έλεγε πως άκουσε γι' αυτόν ότι ήταν νηπτικός και συχνά αρπαζόταν ο νους του σε θεωρίες εξαιτίας της καθαρότητας του νου και της πνευματικής του καταστάσεως. Κάποτε, μας είπε,
άκουσα πως τον έπιασαν οι δαίμονες ενώ ήταν χειμώνας και τον πήραν έξω από το κελί του που χιόνιζε. Τον έσαιρναν γυμνό στο χιόνι όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί, οπότε και τον γύρισαν σώο στο σπίτι του. Εκείνη την ημέρα, πατέρες έφερναν κομμάτια από τα ενδύματά του που τα έβρισκαν στα μέρη όπου τα είχαν πετάξει τα πονηρά πνεύματα. Αυτό ίσως έγινε για να διακόψουν από το νου του τη θεωρία, καθώς πολλές φορές έκαναν σε παλαιότερους πατέρες. Κάποτε, λέγεται, πήγε τη νύχτα στο κελί του γέροντος Θεοφυλάκτου ένα ζαρκάδι και χτύπησε την πόρτα. Όταν άνοιξε ο γέροντας, το ζώο του έδειξε το σπασμένο πόδι του. Εκείνος το έδεσε και του είπε να ξανάρθει μετά από 8 ημέρες. Αυτό επαναλήφθηκε κατά την ίδια μάλιστα ώρα. Έκανε ο γέροντας την αλλαγή, ξανάδεσε το πόδι του ζαρκαδιού και του είπε πάλι να ξαναέρθει μετά από 8 ημέρες. Την επόμενη φορά που πήγε, είδε ο γέροντας ότι έγινε καλά το πόδι και είπε στο ζαρκάδι να μην έρθει άλλη φορά. Αυτό υπάκουσε. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των ευλογημένων αυτών αγωνιστών ήταν η ακρίβεια στο πρόγραμμα της ζωής τους. Αυτό το ζούσαμε με τον δικό μας γέροντα και αυτό απαιτούσε και από εμάς. Μας έλεγε πως η αρχή της αποκτήσεως χαρακτήρα και προσωπικότητος βρίσκεται στην επιμονή να ακολουθείτε προγραμματισμένος και συστηματικός τρόπος ζωής. Με την απόφαση του απαραβίαστου προγράμματος αποκτά ο άνθρωπος αποφασιστικότητα και ανδρεία, πράγμα πολύ σπουδαίο και απαραίτητο στη δική μας ζωή, αφού ο αγώνας μας είναι πάλι και μάλιστα ισχυρή. Μόνο με ανδρεία και αποφασιστικότητα αντιμετωπίζεται ο ως λέον οριόμενος διάβολος, ο ζητών την να καταπεί και όχι απλώς να ζημιώσει. Ένας άλλος λόγος, το ίδιο επιτακτικός, που επιβάλλει την τάξη του προγραμματισμού, είναι η μετά από την πτώση του Αδάμ ρευστότητα του ασταθούς χαρακτήρα του ανθρώπου. Αλλά και η περιεκτική αμαρτωλότητα που συνοδεύει το καθένα μας αμβλύνει το θάρρος και την αποφασιστικότητα. Η εμπειρία, η άγνοια, η άγνωστη μορφή του αοράτου πολέμου και το άνισο αυτής της πάλης αυξάνουν, όπως είναι φυσικό, την αποθάρρυνση. Κανένας άλλος ανθρώπινος παράγοντας δεν ενισχύει την επιτυχία μας τόσο όσο η ισχυρή και επίμονη αποφασιστικότητα και το μεθοδευμένο πρόγραμμα. Στους βίους των πατέρων είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η επιμονή στην τάξη και το τυπικό ως τα κυριότερα στοιχεία του τρόπου της ζωής τους. Ο γέροντάς μας έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια στο βιβλίο του Αγίου Ισαάκ του Σύρου που το είχε ως εγκόλπιο. Μας έλεγε ολόκληρα κεφάλαια από στήθους και ιδίως όσα αφορούσαν την τάξη και τον τύπο στη μοναστική ζωή, από την εισαγωγική πράξη ως την θεωρία και την τελειότητα που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Θυμάμαι πόσα μας υπενθύμιζε από τον 7ο λόγο περί τάξεως των αρχαρίων και καταστάσεως και των ανικόντων αυτής. Το κυριότερο που ακόμα και τώρα θυμάμαι είναι το «Κι όπου διανευρεθείς μικρότερον σε αυτόν λογή σου και υπηρέτην των αδελφών σου». Η εξαρχής στροφή του γέροντος προς την ησυχαστική και την απομονωμένη ζωή ήταν επόμενο να επιβάλλει αυστηρότερα μέσα διαβιώσεως. Αυτό βέβαια είναι συνηθισμένο στους ησυχαστές που ο τόπος, ο τρόπος και τα μέσα που χειρίζονται είναι διαφορετικά από το κοινό κοινοβιακό σύστημα ζωής των πολλών μοναχών. Αυτοί οι τύποι, ακόμα και παλιότερα, όπως γράφουν οι πατέρες, φαίνονταν εκ πρώτης όψεως πάντοτε αυστηροί. Αυτό είχε ως συνέπεια να λείπει και από τον χαρακτήρα τους η ποιότητα της συμπεριφοράς, που συμβαίνει μάλλον ανεπαίσθητα από την απομόνωση και από την
σε κάποιο βαθμό ακοινώνει τη ζωή τους. Παρόμοιο γεγονός ενθυμούμε και από το βίο του Αβά Παλάμωνα, στον οποίο προσήλθε ως δόκιμος ο μετέπειτα Μέγας στην αρετή Άγιος Παχώμιος, ο θεμελιωτής του συστηματικού κοινωνικού μοναχισμού. Ρωτήσαμε και εμείς μερικές φορές το γέροντα για την αυστηρότητα του δικού μας προγράμματος και μας αποκρινόταν με θετικά παραδείγματα από τους βίους των παλαιών πατέρων. Εκείνοι οι παλαιοί δεν αγνοούσαν καθόλου το καθήκον της αγάπης προς τον πλησίον, αλλά όμως πρότασαν την αγάπη προς το Θεό και το σχήμα της ιδιαίτερης φυλακής της ησυχαστικής βιωτής. Επειδή και εμείς οδηγούσαμε τα βήματά μας προς τον ίδιο σκοπό, συχνά μας ανέφερε το λόγο του Αβά Ισαάκ ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για την προκοπή του μοναχού είναι το «συνάξε αυτόν εις έναν τόπον και το αΐ νηστεύσε». Εγώ όμως πρόσεχα περισσότερο σε ένα άλλο σημείο της εφταξίας, που αν και φαίνεται εισαγωγικό, έκρυβε μεγάλη σημασία για το πρώτο ξεκίνημά μας. Και αυτό ήταν η βοήθεια που προέκυπτε από την ακριβή τήρηση του τυπικού, το οποίο φυλάγαμε οπουδήποτε κι αν ήμασταν. Με την ακριβή τήρηση του τυπικού δεν μειωνόταν ούτε ο ζήλος, ούτε η θέρμη, ούτε η προσευχή, ούτε η πνευματική γενικά κατάστασή μας. Όταν όμως τύχαινε να παραβιάσουμε τον συνηθισμένο τύπο της δίαιτας, της σιωπής ή γενικά της φυλακής, τότε όλα σίονταν και κρατούσαμε τη συνήθεια με κόπο. Αυτό πλέον, μετά από μερικά παθήματα, μας έγινε ένα καλό μάθημα. Θυμάμαι κάποιο καλοκαίρι είχαμε πάει στη Μονή Σφιγμένου μαζί με τον πατέρα Αθανάσιο για να εργαστούμε σε κάποια παγκινιά της Μονής. Ως ανταμοιβή της εργασίας μας, οι πατέρες της Μονής μας έδωσαν ένα ψάρι που ζύγισε 11 οκάδες. Ξεκινήσαμε με τα πόδια πολύ πρωί από τη Μονή για να φτάσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας που μέναμε τότε. Όταν τελικά, μετά από πολλή κούραση, φτάσαμε αργά το μεσημέρι στο κελί μας, βάλαμε μετάνοια στο γέροντα και του είπαμε για το ψάρι, γιατί έπρεπε να το καθαρίσουμε και να προσθέσουμε ικανή ποσότητα αλατιού για να μπορέσει να συντηρηθεί. Εκείνη την εποχή, ως μοναδική μέθοδος συντηρήσεως των ψαριών, συνηθιζόταν το πάστομα. Ο γέροντας όμως μας είπε ότι επειδή τώρα το πρόγραμμά μας επιβάλλει ξεκούραση και μετά αγρυπνία, αύριο να κανονίζαμε τα του ψαριού. Εμείς βέβαια καταλαβαίναμε ότι το ψάρι δεν θα διατηρείτο ως την επομένη, γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη και είχε ήδη ταλαιπωρηθεί κατά τη διαδρομή, αλλά και δεν γνωρίζαμε πόσο καιρό το είχαν οι καλοί πατέρες που μας το έδωσαν. Ακολούθησαμε όμως την εντολή του γέροντος και την επόμενη μέρα πήγαμε να τακτοποιήσουμε το ψάρι, το οποίο είχε χαλάσει, και τελικά το πετάξαμε. Χαρήν της ακρίβειας του προγράμματος, δεν υπολόγισε ούτε τον κόπο, ούτε ότι θα είχαμε ικανή τροφή στη διάθεσή μας. Μερικές φορές, με την παιδική μας αφέλεια, ξεπερνούσαμε τα όρια της πρέπουσας συμπεριφοράς. Έτσι, είπαμε κάποτε στο γέροντα, αφού στο χαρακτήρα σου δεν είσαι αυστηρός, αλλά συμπαθέστατος προς τους συνανθρώπους σου, πώς φαίνεσαι τόσο σκληρός στο πρόγραμμα του τυπικού μας, πράγμα που μας σκανδαλίζει. Μηδίασε και είπε: «Δεν περίμενα να έχεις τόσο θάρρος για να μου πεις αυτό. Αλλά άκουσε. Η δοκιμή και η πείρα με έπεισαν να κάνω έτσι. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να συνεχίσω αυτό προς το οποίο ο Θεός με οδήγησε. Ο Παύλος λέει: «Ηγαρεκόν τούτο πράσο, μισθόν έχω, ιδέα άκον οικονομίαν πεπίστευμε».
Τούτο μας το λέει ο αείμνηστος με κόπο, αλλά πίστευε σταθερά ότι δεν ήταν τυχαία η επίδοσή του στο ησυχαστικό του πρόγραμμα, αλλά θείος προορισμός. Μας έλεγε: «Οι απαιτήσεις που έχουν οι άνθρωποι να τους δεχόμαστε απεριόριστα είναι ο κοινός δρόμος όλων των πατέρων, ο οποίος χάρη τη Θεού πλεονάζει στον ιερό αυτό τόπο. Εύκολα βρίσκει ο καθένας ανταπόκριση οπουδήποτε, όμως το δικό μας καθήκον να διακονήσουμε στο ησυχαστικότερο περιβάλλον της ιερής μας παραδόσεως δεν είναι σε όλους ούτε γνωστό ούτε κατορθωτό». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όταν ήταν κάποτε εδώ στον Άθωνα, ασκούσε την ησυχαστική ζωή. Έφευγε, κρυβόταν, έσκαβε λάκκους στη γη και με κάθε τρόπο επιδίωκε την απομόνωση. Ποιον δεχόταν τότε και ποιον συναντούσε? Είναι αναντήρητη πλέον απόδειξη ότι το πρόγραμμα στη ζωή είναι ο κυριότερος συντελεστής της πνευματικής πρόοδου. Αυτός είναι και ο σκοπός των νόμων και των εντολών που έχουν δοθεί από την αρχαιότατη εποχή στον ανθρώπινο βίο, είτε από το Θεό είτε από τους ανθρώπους. Η διασάλευση της ακεραιότητας του χαρακτήρα μετά την προπατορική πτώση χρειαζόταν νομοθεσία για να εξορροπήσει των ψυχοσωματικών δυνάμεων που είχαν διασπαστεί. Ερώτηση: και πότε δεν χρειάζονται ο νόμος, οι εντολές και τα προγράμματα? Απόκριση: όταν ο άνθρωπος ανακτήσει την προσωπικότητά του συνεργία της Θείας Χάριτος και το θνητόν τούτο ενδύσσεται αθανασίαν κατά τον Παύλο και το θνητόν καταποθεί υπό τη ζωής, τότε και μόνο τότε δικαίω νόμος ου κείται. Να κάνουμε τώρα ένα ακόμα διάλειμμα και να μεταφερθούμε αυτή τη φορά μέχρι το παρεκκλήσι της Παναγίας της Παντάνασσας, στη Μονίβα του Παιδίου Πάντα, από που θα ακούσουμε τους πατέρες να ψέλνουν ένα απόσπασμα από το παρακλητικό κανόνα. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
Αμέλεια, ο ακίνητος κίνδυνος του πιστού. Η αμέλεια είναι τρομερός επίβουλος της ζωής μας. Πολλές φορές με αδίκησε και δεν πάβω να τη θεωρώ ως τον πιο αδιάλακτο εχθρό μας. Η προσπάθεια του γέροντος να μας προφυλάξει από αυτήν και η βαθιά εμπειρία του όσον αφορά τους δόλιους και δεδαλώδεις τρόπους με τους οποίους μπερδεύει και περιπλέκει τα θύματά της, μας επιβάλλει να αναφέρουμε κάτι και για αυτό τον εχθρό μας. Στη γλώσσα των πατέρων λέγεται ακιδεία, αλλά και αμέλεια και ραθυμία. Όλα σημαίνουν το ίδιο, τον ψυχικό θάνατο. Δεν θα αναφέρουμε εδώ τους ορισμούς των πατέρων για αυτό τον όλεθρο, παρά μόνο ότι περιλαμβάνεται στους 8 λογισμούς της κακίας ως περιεκτικό κακό. Θα αναφέρουμε μόνο ωφέλιμα αποσπάσματα από την εμπειρία του γέροντος χρήσιμα στη δική μας ιδίως γενιά. Σε σχετικές ερωτήσεις μας απαντούσε ότι η αμέλεια είναι η κύρια αιτία της αποτυχίας του ανθρώπου στον πνευματικό σκοπό του. Το ρώτησα κάποτε πώς οι πατέρες προβάλλουν ως αφορμή την καινοδοξία. Και απάντησε: ναι, και αυτή μας επιβουλεύεται, αλλά όχι όλους, παρά μόνο όσους ξεγελάσει και πάλι λίγους, γιατί η καινοδοξία φέρει τους συγκεντρωμένους θησαυρούς, ενώ η αμέλεια δεν αφήνει να τους συνάξεις. Η αμέλεια μοιάζει με ανομβρία που δεν αφήνει να φυτρώσει τίποτε. Η καινοδοξία βλάπτει όσους έχουν καρπό, όσους έχουν προχωρήσει, ενώ η αμέλεια ζημιώνει όλους. Εμποδίζει αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν και σταματά αυτούς που προχώρησαν. Δεν επιτρέπει την μάθηση σε αυτούς που αγνοούν και δεν εμποδίζει την επιστροφή σε αυτούς που πλανήθηκαν. Δεν αφήνει να σηκωθούν όσοι έπεσαν και γενικά είναι όλεθρος για όσους εχμαλωτίζονται από αυτήν. Με πρόφαση τις φυσικές ανάγκες και τον κόπο που προέρχεται από τον αγώνα, γίνεται αυτή η απατηλή πιστευτή
και ως καλός αγωγός ή ακηδεία, μας μεταφέρει και μας παραδίνει στην φιλαυτία τον γενικότερο εχθρό. Μόνο η ανδρεία ψυχή, με βάση την πίστη και την ελπίδα προς το Θεό, ανατρέπει αυτή την επιβουλή. Διαφορετικά, γλιτώνει δύσκολα όποιος έχει άγνοια από αυτά τα δίχτυα. Ταλαιπωρεί πολύ αυτούς που μένουν μόνοι και όσους αποφεύγουν την προγραμματισμένη ζωή, ενώ αδυνατεί να βλάψει τους υποτακτικούς και αυτούς που διακονούν. Αφετηρία αυτής της ακηδείας είναι η απελπισία, η μικροψυχία και η συστολή της χάριτος για πολύ καιρό. Το πρώτο ξεκίνημα είναι ο λόγος της οικονομίας για δήθεν ασθένεια ή αδυναμία και το τέρμα της η ολοκληρωτική απιστία, ανέδεια και αχαριστία. Σε αυτούς που ησυχάζουν μόνοι, η αρχή γίνεται από την παράληψη του κανόνα και του τύπου της ζωής τους και αυξάνει αν δεν προσεχθεί έγκαιρα. Αλλά σε όσους διαμένουν, με πολλούς έχει την αρχή της στην αργολογία και την κατάκριση. Ως θεραπεία της αμέλειας μας συνιστούσε ο γέροντας την εσχατολογική ανάλυση ανιούσης και κατιούσης μορφής, αμοιβής και ποινής, βασιλείας των ουρανών και κολάσεως, καθώς και την αγαθή μνήμη των αγωνιστών. Τα μέσα της χάριτος εναντίον της αμελίας είναι η ευχή, τα δάκρυα και η πίστη. Επίσης, ο αείμνηστος μας αναφέρει πολλά παραδείγματα από τη ζωή προγενεστέρων αγωνιστών που έτυχε να παρασυρθούν από την αμέλεια και έχασαν την πνευματική επίδοση που είχαν κερδίσει με πολύ ζήλο και φιλοπονία. Έλεγε ο γέροντας, «Κατά τη γνώμη μου, και τα άλλα πάθη στα οποία παρασύρονται οι αγωνιστές είναι περιπλοκές της αμελίας. Γιατί αυτή, με την διάβρωση της προσοχής που προκαλεί, ανοίγει την είσοδο στα συγγενικά πάθη που εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο». Ο Σεγερτήριο πάντοτε μας φώναζε, «Μην αμελείτε, παιδιά, για να μην πέσετε στα χέρια των ληστών». Ακόμη και την μάταιη ενασχόληση την θεωρούσε αμέλεια, γιατί πίστευε ότι και αυτή μπορεί να προκαλέσει την ίδια αιχμαλωσία. Λέει και ο Δαβίδ, «Μη δοήσεις άλλον τα πόδα σου και ου μη νιστάξει ο φυλάσσον σε». Και πάλι, «Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπείνωσή μου». Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα γνωρίσαμε ένα μέρος από την πλούσια διδασκαλία του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού μέσα από το βιβλίο με τον τίτλο «Ο γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής, βίος διδασκαλία, η δεκάφωνος Σάλπιξ της σειράς Ψυχοφελή Βατοπεδινά». Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε. Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.